Κύριε Πατούλη, το άσυλο εννοιάτων είναι μια παρόμοια κατάσταση, τη ζούμε και με το παιδόν Πεντέλης. Στα όρια της οικονομικής, όχι παρακμής, αλλά ουσιαστικά κατακρίμνησης. Τι ακριβώς συμβαίνει? Κύριε Κουσουλέ, το θέμα είναι να κάνουμε εξορθολογισμό, αλλά χωρίς ανθρωποκτονίες. Και υπάρχουν δομές, οι οποίες έχουν μια ιστορία, οι οποίες βεβαίως θέλανε ένα φρεσκάρισμα, αλλά αυτό το φρεσκάρισμα σημαίνει καλύτερη λειτουργία, όχι κλείσιμο. Επειδή αναφερθήκατε στο παιδόν της Πεντέλης χθες, ήμουνα στη Γενική Συνέλευση μετά από κάλεσμα των γιατρών του παιδού Πεντέλης. Εκεί 22 μήνες, καλά ακούσατε, 22 μήνες, οι γιατροί δεν έχουν πληρωθεί τις εφημερίες τους και όμως πρεσβεύουν η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ότι θέλει αυτό να αποτελεί νοσοκομείο αιχμής για το βορειοανατολικό άξονα της Αττικής όσον αφορά τα παιδιά. Θα πρέπει να σοβαρευτούν όλοι εκείνοι που θέλουν να έχουν θεσμικούς ρόλους και θέσεις αιχμής. Διότι όταν θέλει κάποιος να κρατήσει στο χώρο της υγείας μέσα από μια σοβαρότητα έναν μεγάλο χώρο όπως είναι και το νοσοκομείο παιδών, δεν ξέρω τώρα, άκουσα και για το άσυλο ανιάτων που και εκεί θεωρώ ότι θα πρέπει 8 μήνες απλήρωτοι εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι ή εν τη αυτή περιπτώσει να πούν το σχέδιο το οποίο προκύπτει με αρχή, μέση και τέλος για να μπορέσει να εξορθολογιστεί και να γίνει και ποιοτικότερο κάτι. Εδώ λοιπόν όσον αφορά το νοσοκομείο παιδών, θα σας έλεγα ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ήδη έχει βγάλει ανακοίνωση και βεβαίως και η ιατρική εργαζόμενη παιδών, εάν δεν δώσει πράσινο φως για την αποπληρωμή αυτών των συναδέλφων, τότε οι συνάδελφοι και βεβαίως με τη συμπαράσταση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τη Δευτέρα δυστυχώς δεν θα δύνανται να εφημερεύουν για τα παιδιά αυτά με ένα στόχο. Τραγική κατάσταση. Του να μπορέσει πραγματικά αυτό το νοσοκομείο μαζί με το Σισμανόγλιο και το Φλέμινγκ να αποτελέσουν τον υγειονομικό άξονα αιχμής της Βορειοανατολικής Αττικής. Πάμε ότι έχει ανοίξει, κύριε Πατούλη, ασκός του αιώλου. Εδώ πέρα μιλάμε για μια εταιρεία η οποία προμήθευε σχεδόν όλα τα δημόσια νοσοκομεία και από την έρευνα των εισαγγελικών αρχών προκύπτει ότι αγόραζε πάνθυνα έναντι 2,5 ευρώ και πουλούσε έναντι 500 ευρώ μέσω των διαβόητων τριγωνικών συναλλαγών. Αυτό σημαίνει ότι ο όλος τρόπος της διαδικασίας προμήθειας ήταν διαβλητός. Και θα σας έλεγα ότι ακούμε εδώ και πολλά χρόνια ότι ο τρόπος διαχείρισης των προμηθειών θα έπρεπε να είναι κεντρικός. Δηλαδή, δεν μπορεί να θέλουμε 100.000 γάντια για τα νοσηλευτήρια της χώρας μας και να κάνουν ανά 5 ή 10.000 γάντια τα νοσοκομεία μειοδοτικούς διαγωνισμούς, διότι ξέρετε, υπάρχει ο τρόπος του να μοιράζει η αγορά και άρα να μην είναι μειοδοτικός, να είναι πλειοδοτικός. Υπό αυτή την έννοια φέρουν μεγάλες ευθύνες, διότι δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα, διότι μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ τα αναλώσιμα και άλλα υλικά των νοσοκομείων. Και θα σας έλεγα ότι υπάρχουν περιπτώσεις που τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια παίρνουν 10 και 20 φορές μικρότερου κόστους ίδιο υλικό και της ίδιας ποιότητος από ό,τι παίρνουν τα δημόσια νοσοκομεία. Υπό αυτή την έννοια, αυτές οι αποκαλύψεις ας αποτελέσουν τελικά την θριαλίδα μέσα από την οποία θα γίνει επί της πράξης και όχι στα λόγια η διαδικασία όλων των κεντρικών διαδικασιών προμηθειών. Και ξέρετε κάτι, αυτό σημαίνει και εξορθολογισμός. Έτσι θα επιτευχθεί να μπορέσει κανείς να βγάλει χρήματα για το χώρο της υγείας, ώστε να πληρώνονται οι εφημερίες, να πληρώνονται οι μισθοί, να μπορεί ποιοτικά να υπάρχει καλή υγεία με το χαμηλότερο κόστος. Στο ραδιόφωνο του Άλφα που φιλοξενήσαμε σήμερα το πρωί τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος βρίσκεται στην Ορβηγία, απάντησε ότι με το παρατηρητήριο τιμό, λέει, έχει λυθεί το πρόβλημα. Όμως, τα σημερινά αντίπεινα, στο σημερινό περιοδικό το οποίο κυκλοφορεί, παρουσιάζεται ένα θέμα το οποίο κατ' εμέ έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Φέρει τίτλο «Όταν ο Άδυνης νομιμοποιεί ύποπτες δημόσιες συμβάσεις». Και αναφέρεται σε ένα σχέδιο νόμου το οποίο κατατέθηκε τον Γενάρη του 2014, αφορά το πρωτοβάθμιο εθνικό δίκτυο υγείας στο παιδί, αλλαγού σκοπού ΕΟΠΗ, και ουσιαστικά μέσω αυτού του σχεδίου νόμου αμνηστεύονται όλες οι διοικήσεις των νοσοκομείων, οι οποίες προχώρησαν ακόμα και σε απευθείας αναθέσεις
ή παραβίασαν τη διαγωνιστική διαδικασία. Το χειρότερο, κύριε Πατούλη και κύριε Σακά και λυπή προσκεκλημένη, είναι ότι ενώ βάσει νόμου πρέπει για αυτά τα νομοσχέδια να ερωτάται και η Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, γιατί αφορά συμβάσεις, ο κύριος Ράιπος, ο επικεφαλής της αρχής, δεν ερωτήθη. Και μάλιστα έφτασε στο σημείο να στείλει επιστολή κόλαφο προς την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, κατακρίνοντας τον τρόπο με τον οποίο το Υπουργείο Υγείας αμνίστευσε, επαναλαμβάνω, τις διοικήσεις των νοσοκομείων. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, κύριε Πατούλη, το θέμα είναι τεράστιο, καθώς μόλις χθες αποκαλύφθηκε αυτή η ιστορία με μία προμηθεύτρια εταιρεία. Και εδώ το ερώτημα, τα ερωτήματα τα οποία τίθενται είναι τι ακριβώς έχει κάνει ο κύριος Υπουργός. Αυτό που έχει κάνει το έχουμε δει όλοι. Ουσιαστικά κατακρύμνησε την πρωτοβάθμια περίθαλψη χωρίς να έχει βάλει το αντίστοιχο κτίριο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης να εφαρμόζεται. Σήμερα θα σας έλεγα οι ασθενείς πολίτες πηγαίνουν με ένα σακουλάκι για να δουν ποιος γιατρός στη γειτονιά δεν έχει συμπληρώσει το πλαφόν. Ήδη 2.500 γιατροί έφυγαν από το σύστημα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης χωρίς καμία αποζημίωση, παρά ότι ήταν 20-25 χρόνια, και κατά τα άλλα κάνουμε εξορθολογισμό εξυγείας. Όμως να σας πω κάτι, δεν φταίει ο κύριος Υπουργός, διότι ο κύριος Υπουργός πότε μαθήτευσε για να ξέρει από υγεία? Τώρα που πηγαίνει στην Νορβηγία και λέει «Α, ωραίο και αυτό το σύστημα». Συγγνώμη, στου Κασίδη το κεφάλι θα μάθουμε. Εδώ θα έπρεπε να υπάρχει ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο με αρχή, μέση και τέλος και όχι ένα χαρτί που έχει δώσει κάποια τρόικα που σήμερα είναι αυτοί οι υπάλληλοι, αύριο θα είναι κάποιοι άλλοι και οι οποίοι χωρίς να γνωρίζουν την ελληνική πραγματικότητα για εξορθολογισμό έχουν δημιουργήσει πράγματα τα οποία δημιουργούν ανθρωποκτονίες. Βέβαια, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος ρωτήθηκε από μένα και το πρωί, απάντησε ότι αφορούσαν συμβάσεις οι οποίες ήταν 20-30 χιλιάδων ευρώ και ότι αν δεν κινούνταν με αυτή τη διαδικασία θα κατέρεαν τα νοσοκομεία, δεν θα λειτουργούσαν τα νοσοκομεία. Όμως, ξέρετε όμως κάτι. Παρακαλώ. Χρειάζεται διαχείριση πολιτικής και αυτό κάνει ο πολιτικός. Ο πολιτικός δεν φτάνει να κάνει αυτά που πιστεύει ότι του υπαγορεύει ο νόμος. Αυτό που πρέπει να κάνει είναι να διαχειρίζει την πολιτική με το ακροατήριο που γνωρίζει από εκείνους που ξέρουν κάτι περισσότερο και αυτοί έχουν το ρόλο τους. Ναι. Όταν λοιπόν δεν ζητάμε από τον αρμόδιο ανεξάρτητης αρχής τον κύριο Ράι, όταν απ' την άλλη δεν μιλάμε με τους συνεργάτες, συμβούλους, νομικών προσώπων στην Ιατρική Σύλλογη, όταν δεν μιλάμε με άλλους φορείς, τότε με ποιους μιλάμε? Μάλιστα. Ποιοι είναι οι παρατηρητές μας? Εκείνοι οι οποίοι μας έχουν δώσει το χαρτί εφαρμογής των λογιστικών διαδικασιών. Μάλιστα. Και επαναλαμβάνω, δεν είμαι κατά του εξορθολογισμού και των λογιστικών, εάν θέλετε, σημείων στα νούμερα. Είμαι όμως εναντίον της διαχείρισης πολιτικής που φέρνει ανασφάλιστους χωρίς φάρμακο, γιατρούς χωρίς εφημερίες, άσυλα νιάτων που δεν πληρώνονται οι ασθενείς και όλα αυτά θα έπρεπε να είχαν διαχειριστεί. Κύριε Πατούλη, ποιο είναι το διακύβευμα για το Μαρούσι? Τι καλείτε οι πολίτες της δικής σας πόλης, οι δημότες μάλλον, ανάμεσα σε τι έχουν να επιλέξουν? Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να επιλέξει ο κάθε πολίτης είναι άξιους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να διαχειριστούν τις τύχες της ζωής τους εκεί που μένουν, στις γειτονιές τους. Και βεβαίως τα λόγια είναι πολύ εύκολα να λέγονται, με ένα πρέπει χωρίς το πώς. Θα πρέπει λοιπόν σαφέστατα αυτά τα διακυβεύματα να μην σχετίζονται ούτε με κόμματα ούτε με παρατάξεις. Θα πρέπει... Περκομματικός και εσείς? Εμείς... Χρήσμα δεν πήρατε? Εμείς, κύριε Κουσουλέ, με το 57% που πήραμε από την πρώτη Κυριακή με 11 παρατάξεις που είχαν κατέβει το 2010, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπήρχε κανένα κόμμα που να έχει αυτό το ποσοστό. Σωστό. Άρα λοιπόν, αφενός μεν, η δική μας τουλάχιστον παράταξη σχετίζεται και με νέους και με γυναίκες και με εργαζόμενους σε όλα τα επίπεδα και επιστήμονες, αλλά καθώς επίσης και όλες οι ηλικίες. Εμείς πιστεύουμε και στην εμπειρία, πιστεύουμε και στον νέο άνθρωπο. Όλοι μπορούν να δώσουν το δικό τους στίγμα, αρκεί να πιστεύουν ότι μπορούν να δώσουν κάτι από τον εαυτό τους. Διότι πολλές φορές κάποιος συμμετέχει στην αυτοδιοίκηση όχι με αυτό το στίγμα, αλλά με άλλο στίγμα. Τι θα πάρω από την αυτοδιοίκηση? Υπό αυτή την έννοια θα σας έλεγα ότι το διακύβευμα στην πόλη μας είναι ότι κανένας πολίτης που μένει στο Μαρούσι
και δεν έχει ένα πιάτο φαγητό να μην υπάρχει τέτοιος πολίτης και το έχουμε καταφέρει. Κάποιος που δεν έχει στέγη να έχει στέγη. Κάποιος ο οποίος έχει προβλήματα διαβίωσης να υπάρχουν μέσα από το Ταμείο Αλληλεγγύης και από τους χορηγούς, διότι το θέμα δεν είναι να κάνεις κοινωνική πολιτική. Το θέμα είναι να βρίσκεις τους πόρους για να κάνεις κοινωνική πολιτική. Και βεβαίως πολύ εύκολα κανείς μπορεί να ξοδέψει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να κάνει κοινωνικό παντοπολείο. Το θέμα είναι πώς μπορείς με χρηστή διαχείριση να λειτουργείς το κοινωνικό σου παντοπολείο και με χορηγούς. Υπό αυτή την έλεια, να ξέρουμε ότι τα έργα υποδομής στην πόλη μας και τουλάχιστον στο Μαρούσι όλες οι γειτονιές έχουν από ένα έργο που γίνεται σήμερα, αρχής γενομένης από το κέντρο της πόλης με τη βιοκλιματική ανάπλαση, μοναδικό έργο του ΕΣΠΑ. Και θα σας έλεγα ότι όλα αυτά καταφέραμε 50 εκατομμύρια ευρώ να τα φέρουμε Μάλιστα. στην πόλη μας και σήμερα να γίνεται ένα έργο. Όμως ναι. δεν θα μπορούσε τίποτα να γίνει εάν δεν κάναμε έναν εξορθολογισμό. Άκουσα λίγο πριν από τη Νέα Σμύρνη, δεν υπήρχαν δημοτικές επιχειρήσεις. Δυστυχώς για μας υπήρχαν όταν αναλάβαμε 24 δημοτικές επιχειρήσεις. 24, το ξαναλέω το νούμερο. Σήμερα είμαστε 2 νομικά πρόσωπα. Και θα σας έλεγα για πρώτη χρονιά στο Μαρούσι, δηλαδή το 2014, μετά από 15 και χρόνια, καταφέραμε να έχουμε και εμείς πλεώνασμα 11,5 εκατομμύρια ευρώ, κάτι το οποίο δημιούργησε... Έχει γίνει εκαθάριση όμως στο Δήμο, έτσι. Βεβαίως, έχει γίνει εκαθάριση. Ξεκινήσαμε με 1.600 όταν ήμασταν το 2007 και σήμερα έχουμε 520 εργαζόμενους. Δίνουν τον εαυτό τους, δίνουν ό,τι μπορούν, καθαρίζουν την πόλη. Και γι' αυτό ακριβώς θα έλεγα ότι έχουμε μπει σε μια τροχιά ανάπτυξης, ενώνοντας το υπερτοπικό κέντρο, γιατί έχει μεγάλο υπερτοπικό κέντρο η πόλη μας, πολλά νοσοκομεία, το ΑΚΑ και άλλα, καθώς επίσης το ιστορικό εμπορικό κέντρο, αλλά και 17 γειτονιές, στις οποίες θέλουμε κάποιος που ζει να ζει ανθρώπινα. Γιάννη, εσύ τι βλέπεις να συμβαίνει στις δημοτικές εκλογές οι οποίες έρχονται? Εγώ αυτό το οποίο παρατηρώ, έτσι, χωρίς να είμαι πολύ καλός γνώστης του πολιτικού ρεπορτάζ, είναι ότι μιλάμε περισσότερο πλέον για ανεξάρτητους συνδυασμούς. Δηλαδή, βλέπω ότι οι περισσότεροι υποψήφοι αποφεύγουν, όπως ο διάβολος στο λιβάνι, το χρήσμα. Ναι, ούτως ή άλλως αυτή ήταν η πορεία των πραγμάτων. Απλώς συνέβαινε σιγά σιγά τα προηγούμενα χρόνια και η κρίση ήρθε και το εμπέδωσε πλέον. Είναι προφανές ότι η τοπική διοίκηση, η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να γυρίσει σελίδα. Πρέπει, όπως άκουσα, να έχει ανθρώπους οι οποίοι να μην ασχολούνται με αυτή είτε στο τέλος μιας πολιτικής καριέρας είτε στην αρχή αυτής. Και νομίζω ότι και οι τρεις δήμαρχοι και υποψήφοι δήμαρχοι που είναι εδώ μαζί μας θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ένα ερώτημα, δεδομένου ότι η κεντρική πολιτική σκηνή υποστηρίζει ότι η μαύρη τρύπα δεν είναι στο κράτος, αλλά είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους οργανισμούς που ακούσαμε προηγουμένως ότι ήταν δεκάδες στο Μαρούσι. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε και από τον κύριο Πατούλη. Κύριε Πατούλη, είναι η Δήμη κοντά στον πολίτη ή είναι απλώς μια υπηρεσία που ζητάει χρήματα από το κράτος και τα δίνει στον πολίτη? Καταρχήν να σας πω ότι το κράτος κατά 65% μείωσε τους πόρους που έδινε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, τι κάνει το κράτος? Εισπράττει πόρους και τους δίνει μειωμένους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τι γίνεται στη Γαλλία και στις άλλες χώρες? Οι Δήμοι εισπράττουν τους πόρους και τους δίνουν στο κράτος. Άρα λοιπόν θα μπορεί πρέπει... να γίνει αυτό εδώ? Βεβαίως θα πρέπει να γίνει. Αν λέμε ότι είμαστε χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης και πηγαίνει ο Υπουργός Υγείας και βλέπει και ανοίγει το στόμα του στην Νορβηγία, πώς λειτουργούν και όλα αυτά. Τι είναι? Δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Υπάρχουν ήδη μοντέλα τα οποία με αξιοσύνη, με ελεκτικούς μηχανισμούς και με απόδοση είναι υπαρκτά και μπορεί κανείς να τα μεταφέρει εδώ. Άρα, εδώ θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν πρέπει να παίζει κανείς πλέον με πράγματα που δεν ξέρει. Υπάρχουν λοιπόν τα μοντέλα να τα μεταφέρουμε και εδώ. Πρώτον. Δεύτερον, θα σας πω ότι η αυτοδιοίκηση, ο Δήμαρχος, ο Δημοτικός Σύμβουλος ναι. βρίσκονται καθημερινά στις γειτονιές. Βρίσκονται καθημερινά στο πρόβλημα. Βρίσκονται καθημερινά σε αυτό το οποίο καλούνται να βελτιώσουν ή αν θέλετε να αρωματιστούν και τελικά ως στόχο να πετύχουν. Η κεντρική εξουσία πού βρίσκεται? Βρίσκεται δηλαδή κάτω στη γειτονιά, εκείνος βλέπει τον άνεργο, εκείνος που σήμερα δεν έχει στέγη, εκείνος που σήμερα δεν έχει φαγητό ή το σχολείο του να πάει το παιδί του?
είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Και επειδή ακριβώς οι πόροι μειώθησαν, βρήκαμε πολλούς τρόπους ότι τελικά να δώσουμε απαντήσεις. Ξέρετε το σημαντικότερο πράγμα που έχει αξία στην αυτοδιοίκηση? Είναι η ανότητα και η αλυσίδα αλληλεγγύης μεταξύ των ίδιων των πολιτών, αρκεί να τους οργανώσει η αυτοδιοικητική δομή και να αποκτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τι πιστεύετε, ότι περπατάμε στις παρυφές των ποταμών? Εγώ σας έχω δει να τρώτε. Ποτάμι. Σαφέστατα, νομίζω ότι όποιος δεν μπορεί να περπατήσει στην πόλη του, τότε πρέπει να αλλάξει πόλη. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Τζουλάκης, δεν είναι ότι χαιρόμαστε να περπατάμε, είναι και η ανάγκη να το κάνουμε, διότι κανείς, ακόμα και ένα έργο, και να μην είσαι πολιτικός μηχανικός, εάν δεν πας επάνω να το δεις, να το επιβλέψεις, ή ακόμα δεν βρεθείς κοντά, στην τρίτη ηλικία, στους ρεφονιπιακούς σταθμούς, στους ανθρώπους οι οποίοι ίσως έχουν ανάγκη, τότε ποιος θα το κάνει? Υπό αυτή την έννοια, και μην ξεχνάμε ότι ακόμα και η δική μας ομάδα, για να μπορέσει να προαδειγματιστεί, πρώτα πρέπει να το κάνεις εσύ. Δεν ξέρω τι άποψη έχει ο κ. Ζουλάκης, αλλά σαφέστατα έτσι συμβαίνει σε εμάς. Και υπό αυτή την έννοια το χαιρόμαστε, ζούμε στην πόλη μας, περνάμε καλά, χαιρόμαστε με τους ανθρώπους που μας φύγουν το χέρι, αλλά και με εκείνους που αντιλαμβανόμαστε κάποιο πράγμα που δεν πάει καλά. Μην ξεχνάτε ότι ο Δήμος είναι ένα ζωντανό κύτταρο. Έχει μια δυναμική, δεν υπάρχει στατικό πράγμα. Σήμερα βλέπεις ένα πράγμα να είναι καλά και αύριο να έχει χαλάσει. Εάν δεν έχεις λοιπόν τον πολίτη, ενεργό πολίτη, να σε ενημερώσει, να πας να το φτιάξεις, εάν δεν το πάρεις κι εσύ ως μήνυμα, μάλιστα, τότε νομίζω ότι δεν θα πας καλά. Κύριε Πατούλη, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Είναι πρώτη φορά που δεν έχουμε Τραμπ, δυστυχώς. Ευτυχώς θα το δούμε. Θα έλεγα όμως, αν μου επιτρέπετε, εάν θα πάμε σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις. Έχουν Τραμπ. Ίσως μετά από κάποιο προγραμματισμό. Ενδεχομένως θα δεχτώ αυτό που είπε ο κ. Τζουλάκης, το ότι μπορεί πράγματα να γίναν βία όπως συνήθως γίνονται και απρογραμμάτιστα. Αλλά χαιρόμαστε ότι ένα Τραμπ το οποίο έχει χαμηλή ταχύτητα και είναι ένας εύκολος τρόπος μεταβίωσης από το ένα σημείο στο άλλο, εφόσον γίνει προγραμματισμένα, δίνει μια άλλη εικόνα ευρωπαϊκή, πιστεύω. Βέβαια, ευρωπαϊκή εικόνα στο Μαρούσι έδωσε και ο άξονας της Κηφισίας, αλλά συνδέθηκε και με πολύ παρασκήνιο αυτός ο δρόμος. Έχουν ξεπεραστεί αυτά τα θέματα για την πόλη του Αμαρουσίου? Κοιτάξτε, εμείς ξεκαθαρίσαμε προς κάθε επιχειρηματία και προς κάθε επιχείρηση του υπερτοπικού κέντρου ότι γίναν βία και αυτά μέσα σε 2-20 ετίες όλες αυτές οι αναπτύξεις, γίναν ολυμπιακοί νόμοι, αν θέλετε, οι οποίες σύντουσαν νόμοι που δημιούργησαν μεγάλα περιβαλλοντικά ζητήματα. Εμείς βάλαμε εκεί μια κόκκινη γραμμή, είπαμε άλλο το επιχειρηματικό πάρκο και άλλο οι γειτονιές οι οποίες θέλουμε να είναι ανθρώπινες. Εάν θέλετε, έχουμε δημιουργήσει μία αίσθηση ότι θα πρέπει να χρηματοδοτήσω... Συγγνώμη. Συγγνώμη. Ο καλύτερος, έτσι. Έπρεπε να αφήσετε να παίξει, εντάξει. Εντάξει. Ολόκληρη την άλλη. Θα έλεγα λοιπόν... θα έλεγα λοιπόν ότι... Να δώσετε και χαιρετίσματα στον κύριο Σταθούλη. Ο οποίος με περιμένει και γι' αυτό παίρνει σε μία εκδήλωση την οποία έχει κάνει. Βεβαίως. Κύριος, ποιος είναι? Κύριος Σταθούλης, είναι αντιδήμαρχος, δικηγόρος. Θα έλεγα λοιπόν, για να απαντήσω σε αυτό, σίγουρα αυτό το οποίο θα πρέπει και οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες και το υπερτοπικό κέντρο πρέπει να επιχορηγήσουν και το κάνουν, θα έλεγα, σε μεγάλο βαθμό για να φτιαχτούν πολλά πράγματα τα οποία εμείς τα ξεκινήσαμε, να καταλάβετε, τα 2/5 του Δήμου Αμαρουσίου, ενώ έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2004, το 7 δεν είχαν αποχετευτικό, δεν είχαν αποχετευτικό, και το οποίο το ολοκληρώσαμε. Δεν είχαν όβρια ύδατα, τα οποία τα ξεκινήσαμε. Δεν είχαν πεζοδρόμια, υπόθηκε για τον κύριο Βουράκη. Θα λέγα λοιπόν ότι εδώ πρέπει να γίνεται μια μελέτη τι πόλη θέλουμε. Εμείς έχουμε κάνει το πλάνο, το ξέρουν οι συμπολίτες μας. Έχουμε βάλει τα χρονοδιαγράμματά μας. Πιστεύω ότι ούτε χρονικά, παρά την κρίση της χώρας μας, δεν έχουμε φύγει από αυτά. Και γι' αυτό ακριβώς εμείς και προσωπικά και σαν παράταξη θα ζητήσουμε εκ νέου την ετοιμιγορία του κόσμου, να ολοκληρώσουμε το πλάνο μας, και πιστεύουμε ότι το Μαρούσι θα είναι μια πόλη ανθρώπινη, μέσα από τη δυνατότητα τα άτομα με αναπηρία, εκείνοι οι οποίοι θέλουν να περάσουν καλά, εκείνοι που θέλουν να ψυχαγωγηθούν, αλλά και εκείνοι που θα θέλουν να ηρεμήσουν στις πράσινες οάσεις όπως είναι
το δάσος Συγκρού, το δάσος Βεβικόπουλου, να μπορούν να επισκέπτονται την πόλη μας. Ωραία, μου δίνετε μια πολύ καλή αφορμή να σας θέσω ένα κοινό ερώτημα, υποθετικά, κλείνοντας τα μάτια και σκεπτόμενη μια ευρωπαϊκή πόλη, σε ποια θα θέλατε να μοιάσει η δική σας η πόλη, ξεκινώντας από τον κύριο Βουράκη, ο Πειραιάς, να γίνει σαν ποια ευρωπαϊκή πόλη? Ο Πειραιάς είναι Πειραιάς. Εάν φτιάξουμε τον Πειραιά, δεν χρειάζεται να μοιάσει σε καμιά άλλη πόλη. Ο Πειραιάς είναι διαμάντι. Κάποιο πρότυπο θέλω να πω, δεν έχετε? Δεν μπορώ να σας πω τι πρότυπο έχουμε και σε ποια πόλη θέλουμε να μοιάσουμε. Απλά θα σας πω ότι το παραλιακό μέτωπο που έχει ο Πειραιάς από τη σχολή των Κύμων μέχρι και το Φάλιρο το έχει το Μόντε Κάρλο και η Μάλτα μόνο. Κανένα άλλη χώρα. Κύριε Τζουλάκη. Κύριε Βιέρα. Εγώ θέλω να πω ότι η Νέα Σμύρνη δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από καμία ευρωπαϊκή τώρα που πόλη. Όλοι, ούτε από την Κρήτη. Όχι, όχι. Εδώ θα το επιχειρηματολογήσω. Ούτε από την Κρήτη. Τώρα το βάζει σε άλλη βάση. Α, σε άλλη βάση θα το βάζει. Αλλά από ευρωπαϊκή πόλη δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα. Γιατί και στην καθαριότητα πιστεύω ότι είμαστε σε ένα άριστο σημείο. Το ποδηλατόδρομο έχετε, κύριε Τζουλάκη. Έχουμε κάνει σχεδιασμό για ποδηλατόδρομο. Έχει ο κύριος Βλαστός, ο οποίος είναι καθηγητής Πολυτεχνείου, έχει κάνει το σχεδιασμό και είμαστε. Αν δεν υπήρχε αυτή η οικονομική κρίση για να μπορέσουμε να κρατάμε ένα απόθεμα ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που μπορούν να προκύψουν, γιατί όπως είπε και ο Σπατούλης, έχουμε 60 με 70% μείωση των εσόδων από την πολιτεία. Άρα λοιπόν και εμείς πρέπει να κρατάμε μια πισινή, γιατί αύριο, αν δεν, η πολιτεία δεν μου δώσει, εγώ δεν θα μπορώ να λειτουργήσω το κοινωνικό παντοπολείο, δεν θα μπορώ να λειτουργήσω τη βοήθεια στο σπίτι, δεν θα μπορώ να λειτουργήσω τους παιδικούς σταθμούς. Αν λοιπόν δεν υπήρχαν αυτά τα προβλήματα, θα είχαμε κάνει και το δίκτυο των ποδηλατοδρόμων, αυτό να είστε σίγουροι. Ωραία. Έχουμε λοιπόν την πιο καθαρή πόλη, έχουμε την πιο λειτουργική πόλη και πιστεύω ότι δεν έχουμε να ζητέψουμε. Να ζηλέψουμε τίποτα από καμιά ευρωπαϊκή. Τελευταία ελπίδα μας, Πέτρο, ο κ. Πατούλης να πει να φύγουμε από την Ευρώπη, να πει Μανχάταν. Ναι, εντάξει, κύριε Πατούλη. Κάποτε το λέγανε ότι ήταν το Μανχάταν. Γι' αυτό το λέω. Σας έλεγα ότι κάθε πόλη θέλει να έχει τη δική της ταυτότητα. Αυτό το οποίο θέλουμε να προσομοιάσουμε είναι σε θέματα υποδομής, ο καθένας ανάλογα αυτά τα οποία υπολείπεται. Υπό αυτήν την έννοια, είπατε για την καθαριότητα. Βεβαίως οι πόλεις πρέπει να είναι καθαρές, αλλά κυρίως να μπορούν να διαχειρίζονται οι ίδιες τα ζητήματα των σκουπιδιών τους, γιατί τα σκουπίδια είναι χρήμα, όπως γίνονται σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις. Διότι εδώ μιλάμε για έσοδα. Τα έσοδα αυτά να μπορούν να μεταφραστούν σε έργα υποδομής. Υπό αυτή την έννοια πρέπει να περπατήσουμε ακόμα αυτοδιοικητικά, θα πρέπει να πιέσουμε την κεντρική εξουσία και βεβαίως θα πρέπει η κεντρική εξουσία να καταλάβει ότι είναι μονόδρομος η δημοκρατία και ο τρόπος διοίκησης ξεκινάει από τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, το δεύτερο και μετά κεντρικά. Όπως γίνεται σε όλα τα κράτη του κόσμου. Λοιπόν, θέλω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία.